London Calling, περιμένοντας να συνδεθούμε με τον Παύλο Χριστίδη, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Μιας και φαίνεται ότι τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα και όλα τα σχετικά δεν έχουν πάει ακόμα διακοπές. Είχαμε για άλλη μια φορά επιθέσεις στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτή την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η πραγματικότητα βέβαια είναι πως με τη συχνότητα που γίνονται αυτές οι επιθέσεις δεν θα έπρεπε πια να απασχολούν τη δημοσιότητα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι δεδομένο πως εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει με την ιστορία αυτή. Δεν μπορεί να συνεχίζεται, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι φθινόπωρο, είτε είναι χειμώνας, να γίνεται αυτή η δουλειά όποτε είμαστε εν όψη μιας αργίας. Κάποιες ομάδες έχουν βρει αυτό το παιχνίδι που δεν μπορεί να το σταματήσει η αστυνομία με τίποτα. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, θα έλεγε κανείς, μιας και στην πραγματικότητα όλες οι ζημιές είναι προεξοφλημένες στην υπόθεση αυτή. Οι πάντες γνωρίζουν ότι όταν θα έρθει η Παρασκευή, άντε το Σάββατο, κάποια στιγμή μέσα στο βράδυ, μέσα στη νύχτα, θα γίνει η επίθεση, θα πέσουν οι Μολότοφ και όλα τα σχετικά, και μετά από λίγη ώρα τα πάντα θα έχουν ησυχάσει εκεί στην περιοχή της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι ενδιαφέρον πως αυτή η δουλειά συνεχίζεται τουλάχιστον, πόσο θυμάμαι εγώ, 3-4 χρόνια χωρίς κανείς να ασχολείται πραγματικά. Και έχει την σημασία του αυτό, μιας και η χώρα έχει μπει σε μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα κατά πόσον εκεί η ευρύτερη περιοχή των εξαρχείων είναι ένα άβατο ή δεν είναι ένα άβατο, αν είναι μια περιοχή που ο καθένας μπορεί να περπατήσει χωρίς να φοβάται ότι θα γιαουρτωθεί ή θα δεχθεί μια επίθεση από τη μία ή από την άλλη πλευρά, γιατί δεν δρούν μόνον της μίας πλευράς εκεί, αλλά και υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες κάνουν την δική τους δουλειά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει να πει για όλα αυτά, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, ο Παύλος Χριστίδης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, αυτή η δουλειά με τις επιθέσεις στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να σταματάει, παρότι είμαστε σε βαθύ καλοκαίρι, έτσι? Κοίταξε, είναι κάτι το οποίο έχει παραγίνει. Έχουμε πάνω από 20 επιθέσεις, οι οποίες έχουν γίνει μόνο μέσα στο 2017. Σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχουν επιθέσεις εναντίον των γραφείων του ΠΑΣΟΚ, και αυτό είναι πια ένα ζήτημα ασφάλειας. Κινδυνεύουν ζωές, κινδυνεύουν περιουσίες. Ξέρετε ότι είχαμε και την επίθεση με Καλάσνικοφ ένα χρονικό διάστημα πίσω, στο οποίο έφυγε περπατώντας αυτός ο οποίος πυροβόλησε. Επομένως, υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν το κέντρο της Αθήνας και τα οποία η κυβέρνηση αυτή πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Και όταν λέω κυβέρνηση, κύριε Τζανάκη, αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Γιατί ο αρμόδιος υπουργός έχει αποδειχτεί επανειλημμένος ανεπαρκής. Δεν νοείται στο κέντρο της Αθήνας, στα εξάρχεια, μεσημέρι να χτυπάνε το σπίτι του κυρίου Φλαμπουράρη και βράδυ να χτυπάνε τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εμείς έχουμε πάρει κοινοβουλευτική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το οποίο ξέρουμε και γνωρίζουμε είναι ότι η ηγεσία της αστυνομίας έχει εκπονήσει σχέδια. Το ζήτημα είναι και η πολιτική ηγεσία να δώσει εντολή για να υλοποιηθούν τα σχέδια αυτά. Στην πραγματικότητα όλη αυτή η υπόθεση, γιατί αναφερθήκατε και στις επιθέσεις που επίσης δεν είναι πρωτοφανείς, έχουμε ξαναδεί επιθέσεις στο σπίτι του κυρίου Φλαμπουράρη, όπως φυσικά και πολύ περισσότερες εναντίον των γραφείων του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά βάζουν στην επικαιρότητα, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, και πάλι το ζήτημα του άβατου των εξαρχείων. Δηλαδή, είτε θέλει κανείς να το δει κατάματα, είτε δεν θέλει να το δει για δικούς του λόγους, στην πραγματικότητα δείχνει ότι υπάρχει μια περιοχή της Αθήνας όπου οι ομάδες αυτές των αναρχικών, εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, όπως θέλει κανείς ας το πάρει, μπορούν να δράσουν είτε μεσημέρι, είτε βράδυ, είτε μεσάνυχτα, είτε πρωί, δεν έχει καμιά σημασία η ώρα. Μπορούν πάντως να δράσουν ανεξέλεγκτα και χωρίς
να έχουν το φόβο ότι μπορεί να συλληφθούν. Γιατί αυτό έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής, έτσι δεν είναι? Είναι απολύτως σωστό αυτό το οποίο λέτε. Είναι δε ενδεικτικό ότι χθες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν έγινε ούτε μία προσαγωγή μετά από δύο επιθέσεις, οι οποίες σας λέω, στα γραφεία του Πασόκ ήταν πάνω από 10 μολότοφ και γνωρίζουμε ότι στο γραφείο του κ. Φλαμπουράρη ήταν κάτι αντίστοιχο. Επομένως, πρέπει εδώ και τώρα να βρεθεί μια λύση, διότι τα εξάρχεια, το κέντρο της Αθήνας, είδαμε τι συνέβη στην Ερμού, όπου ανέβηκαν 15 άνθρωποι με μαδέρια στα χέρια και έσπαγαν βιτρίνες και δεν υπήρχε πουθενά η αστυνομία κοντά τους για να τους εμποδίσει. Καταστρέφονται περιουσίες, είναι χρήματα τα οποία πληρώνει ο κόσμος και τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να λάβουν ένα τέλος. Εγώ, κύριε Τζανάκη, δεν θα έρθω να πω ότι αυτά συμβαίνουν μόνο τώρα. Αλλά ξέρετε, τώρα βλέπουμε μια κατάσταση που εκτραχύνεται και δεν βλέπουμε αντίδραση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Αντιθέτως, θυμάμαι πολύ καλά πριν από κάποια χρόνια για οποιαδήποτε πρωτοβουλία την οποία έπαιρνε η αστυνομία ή οι αρμόδιοι υπουργοί, υπήρχαν συγκεντρώσεις έξω από τη Γαδά, στην οποία όλοι αυτοί οι οποίοι έσπαγαν είχαν αυτόκλητους υπερασπιστές, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο πρέπει να αλλάξει. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση, οφείλει το κέντρο της Αθήνας να είναι ένα ασφαλές μέρος. Οφείλει ο κύριος Τσίπρας να αναλάβει τις ευθύνες και αναλόγως να προχωρήσει. Δεν νοείται άλλο αυτή η εικόνα η οποία δίνεται κάθε Σαββατοκύριακο στα Εξάρχεια. Κύριε Χριστίδη, πώς βλέπετε να υλοποιείτε ένα τέτοιο σχέδιο? Δηλαδή, λένε πολλοί, εντάξει, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, αλλά τι θα κάνουμε, θα γίνει η Αθήνα μια στρατοκρατούμενη ή αστυνομοκρατούμενη περιοχή, προκειμένου αυτοί οι 10, 20, 30, 50, πόσοι είναι, να μην μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν? Όχι, φυσικά, κύριε Τζανάκη, δεν ζητάει κανένας αυτό. Ζητάει όμως να εφαρμοστεί ο νόμος για όλους. Όπως λοιπόν εγώ, αν μπω στο δικό σας σπίτι, θα έρθει η αστυνομία να με συλλάβει, καταλαβαίνετε ότι όταν μπαίνει κάποιος στη Βουλή, για παράδειγμα, οφείλει ο νόμος να λειτουργεί και για αυτόν ο οποίος μπαίνει στη Βουλή. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ένα συμβολισμό, αλλά έχει και μία ουσία. Και η ουσία είναι ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεύτερον, γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι οι ακροατές σας, ότι υπάρχουν σχέδια τα οποία έχει εκπονήσει κατά το παρελθόν η αστυνομία και είμαι και σίγουρος ότι έχει εκπονήσει και τώρα, όπως σας είπα. Το ζήτημα είναι να δοθεί πολιτική εντολή. Εμείς, επειδή έχουμε δεχτεί, όπως σας είπα προηγουμένως, δεκάδες επιθέσεις, γνωρίζουμε ότι έχει δοθεί σαφής εντολή ότι κάτω από την Εμμανουήλ Μπενάκη να μην κατεβαίνει η αστυνομία. Αυτό, ξέρετε, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Και για να φύγουμε κιόλας σε αυτό το κομμάτι των Μολότοφ και όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία αφορά την βία αυτού του επίπεδου, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι ανακάλυψε η αστυνομία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα γύρω από τα ναρκωτικά ή ποια είναι τα παράπονα των κατοίκων των εξαρχείων γύρω από τα ζητήματα της διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή. Δεν νοείται στο κέντρο της Αθήνας δίπλα στην νομική σχολή να υπάρχει τέτοια διακίνηση και χρήση ναρκωτικών στην Ομόνια το ίδιο, στον Άγιο Παντελεήμονα το ίδιο. Χρειάζεται ένα σχέδιο αντιμετώπισης στο οποίο όλα τα κόμματα έχουμε τη διάθεση να συμβάλλουμε, εφόσον φυσικά αυτοί οι οποίοι κυβερνούν έχουν και τη βούληση να αντιμετωπίσουν τα θέματα, γιατί αυτή τη στιγμή δείχνουν να περιμένουν την κατάσταση να εξελιχθεί. Από την άλλη πλευρά, να θυμίσω και σε εσάς και στους ακροατές βεβαίως ότι, για παράδειγμα, είχαμε το 2004, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, το καθάρισμα της Ομόνιας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, κύριε Χριστίδη. Τότε πραγματικά η Ομόνια, που ήταν ένας χώρος υψηλής εγκληματικότητας, όχι βεβαίως ανάλογης με αυτή της περιοχής των Εξαρχείων ή της περιοχής του Μενιδίου, είχε πραγματικά αδειάσει από όλα αυτά τα φαινόμενα, είχαν σταματήσει τα πάντα. Ωστόσο, ύστερα από πολύ λίγο καιρό αποκαλύφθηκε ότι απλώς οι άνθρωποι αυτοί είχαν μετακομίσει μερικές εκατοντάδες μέτρα παραπέρα. Θέλω να πω ότι βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο, δεν μπορεί ένα κόμμα, τα γραφεία ενός κόμματος να γίνονται αντικείμενο επίθεσης και μάλιστα με πρόγραμμα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι άντε αν δεν γίνει την Παρασκευή θα γίνει το Σάββατο το βράδυ η επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά, αν το θελήσουμε να το δούμε λίγο ευρύτερα,
στην πραγματικότητα, αν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και πράγματι σταματήσουν τα φαινόμενα εκεί, έχω την εντύπωση πως απλώς θα βρεθεί ένας άλλος στόχος, προφανώς μερικές εκατοντάδες μέτρα παραπέρα, ή όχι. Και έτσι να είναι, κύριε Τζανάκη, η δουλειά της αστυνομίας είναι να αντιμετωπίσει και εκεί το πρόβλημα. Ξέρετε, η ασφάλεια είναι ένα, το δικαίωμα στην ασφάλεια του Έλληνα πολίτη είναι ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και αυτό το ελληνικό κράτος πρέπει να το προσφέρει σε κάθε Έλληνα πολίτη. Επομένως, πρέπει να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως είπαμε και προηγουμένως, θέλει πολιτική βούληση. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της λογικής αυτής που έκανε τώρα ο κύριος Τσίπρας κατά την επίσκεψη της Λαμία. Δεν ξέρω αν το είδατε, που επειδή πήγε στη Λαμία ο κύριος Τσίπρας, τα φυτά τα οποία ήταν 1,5 χρόνο ξερά, τους βάλανε να τα αλλάξουν γρήγορα και να βάλουν φρέσκα φυτά επειδή πήγαινε ο κύριος Τσίπρας. Εμείς δεν λέμε ότι να πάμε να στριμώξουμε κάπου και να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το πρόβλημα. Υπάρχει ζήτημα. Το ζήτημα όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν θα κρύβουμε μονίμως τα προβλήματα της χώρας κάτω από το χαλάκι. Είμαστε εδώ για να τα αντιμετωπίσουμε και έχουμε και την πολιτική βούληση και την πολιτική γνώση και την πολιτική εμπειρία παρά το ότι έχει συμβεί συνολικά τα τελευταία χρόνια για να το κάνουμε αυτό. Μια και λέτε για τα προβλήματα της χώρας, υποψιάζομαι ότι σίγουρα παρακολουθείτε όλο αυτό το σύριαλ των τελευταίων εβδομάδων σχετικά με τις εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών αποκαλύψεις του Γιάννη Βαρουφάκη από το βιβλίο του που πρόκειται να εκδοθεί στα ελληνικά και εξού και όλος αυτός ο ντόρος των τελευταίων ημερών. Έχετε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με την πρέπουσα σοβαρότητα όλη αυτή την υπόθεση, δηλαδή όσο στεκόμαστε στο καλές πωλήσεις και όλα τα σχετικά ή ότι αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης, Γιάννη πιάμε μαζί ένα κρασί και σε εκτιμούσα, αλλά τώρα που δίνει συνεντεύξεις στο πρώτο θέμα νομίζω δεν θα τα πάμε καλά και όλα αυτά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μια απάντηση επί της ουσίας. Στο κάτω-κάτω υπουργός οικονομικών ήταν ο άνθρωπος και μάλιστα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα είχε εκλεγεί με δεκάδες χιλιάδες σταυρούς, πρώτος στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Θέλω να πω, δεν είναι ένας άνθρωπος που πέρασε και δεν ακούμπησε ή όχι? Το πρώτο που ήθελα να πω, κύριε Τζανάκη, είναι ότι με τις αποκαλύψεις που γίνονται συνολικά και από τον κύριο Λαφαζάνη και τους υπόλοιπους, οι οποίοι ήταν για πολλά χρόνια δίπλα στον κύριο Τσίπρα, αποδεικνύεται ότι υπήρχε πλαίσιο, πλάνο, σχέδιο Β, το οποίο έχουμε μάθει να λέμε, ήδη από το 2013. Δεν είναι τυχαίο ότι με τις αποκαλύψεις που έχουμε τις τελευταίες μέρες φαινόταν ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πάει και περίμενε στη Μόσχα σε ένα ξενοδοχείο τον κύριο Μαδούρο για να διαπραγματευτούν κάποια πράγματα που θα αφορούσαν ένα πλάνο Β. Δεύτερον, εδώ ο κύριος Βαρουφάκης αποκαλύπτει πολύ ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση δεν είχε στο μυαλό της το πώς θα μείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είχε στο μυαλό της και ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιζε κορώνα γράμματα τις τύχες του ελληνικού λαού και τις θυσίες του. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεδομένα έχει ευθύνες και για την ηγετική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου και φυσικά για όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι γνώριζαν ή γνωρίζουν. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε σε μια εξεταστική επιτροπή η οποία περιλαμβάνει την περίοδο από την πρώτη μέρα στην οποία μπήκαμε στο ευρώ και αυτό διότι η περίοδος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Βαρουφάκη, της κυρίας Κωνσταντοπούλου και όλων των υπολείπων, εκείνο το πρώτο εξάμηνο του 2015, μας οδήγησε σε ένα τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο με πολύ σκληρά μέτρα που ακόμα και σήμερα, δύο χρόνια μετά, δεν μπορούμε να έρθουμε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν πριν από αυτό. Επομένως, υπάρχουν ευθύνες, τις ευθύνες αυτές πρέπει να τις συζητήσουμε και εκτός από αναρτήσεις στο Facebook και σχόλια τα οποία δείχνουν αμηχανία σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα στη συνέντευξη την οποία έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα, χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν είναι κακό, ξέρετε, να υπάρχει σχέδιο Β. Είναι κακό να περιλαμβάνεις στο σχέδιο Β αυτό την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ασύνταχτη καταστροφή η οποία μπορεί να προκύψει από αυτή και φυσικά γελίες λύσεις σαν αυτές οι οποίες συζητήθηκαν περί νομισματοκοπίου, περί πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, περί ιδανικών χρημάτων από τη Ρωσία. Όλα αυτά δείχνουν ότι ήταν απολύτως ανεπαρκείς, απολύτως απροετοίμαστοι και γι' αυτό το λόγο χρέωσαν και την Ελλάδα τους Έλληνες πολίτες με μέτρα τα οποία φτάνουν μέχρι το 2060, θυμίζω, πρωτογενή πλεονάσματα και με το υπερταμείο μέχρι τον επόμενο αιώνα.
Mm-hmm. Επομένως, δεν δικαιούται ο κύριος Τσίπρας να βγαίνει και να λέει ότι το 2018 αφήνουμε τα μνημόνια πίσω. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να σας πει κανείς ότι εδώ δεν μιλάμε για πράξεις, εδώ μιλάμε για προθέσεις, αν θέλετε, για συζητήσεις κατά πάσα πιθανότητα, οι οποίες δεν κατέληξαν κάπου, πρώτον. Και δεύτερον, ότι επειδή υπήρξε η παρουσία Βαρουφάκη, επειδή υπήρξαν όλες αυτές οι συζητήσεις, δεν σημαίνει ότι η χώρα θα γλίτωνε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία αναγκάστηκε να ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τα περισσότερα εκ των οποίων, ας μην το ξεχνάμε και αυτό, με την συνένεση του μεγαλύτερου μέρους της αντιπολίτευσης, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, επειδή όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως της αλήθειας δεν ήταν πράγματα που γνώριζε ο ελληνικός λαός το Σεπτέμβριο του 2015, εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και σας παραλαμβάνω, εγώ ανήκω σε μια νέα γενιά πολιτικών και δεν θέλω να κάνω ούτε δίκη προθέσεων ούτε οτιδήποτε άλλο. Βλέπω τι έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Εμείς λοιπόν αυτό θέλουμε στη Βουλή να συζητηθεί σε μια εξεταστική. Mm-hmm. Και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας όταν βγαίνει ο κύριος Στρατούλης και λέει ότι 5 υπουργοί και 35 βουλευτές λέγαμε ναι στο Brexit, ότι αυτό δεν είναι μια συγκεκριμένη αντίληψη η οποία συζητήθηκε και η οποία είχε και πολλές πιθανότητες να υλοποιηθεί, διότι ποτέ δεν μας διαβεβαίωσε κανένας ότι δεν θα υλοποιηθεί εκείνη την περίοδο. Θυμάστε ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή όλα ήταν στον αέρα. Επομένως, εδώ εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι εξεταστική, να συζητήσουμε τα πάντα, να δούμε τις πολιτικές προθέσεις. Και δεν μπορώ να καταλαβαίνω, ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι στο Μέγαρο Μαξίμου νιώθουν τόσο άνετα, τι έχουν να φοβηθούν από μια εξεταστική επιτροπή? Mm-hmm. Και πριν κλείσουμε, κύριε Χριστίδη, υπάρχουν αρκετοί ακροατές οι οποίοι θα ήθελαν να ακούσουν τη δική σας άποψη για την υπόθεση Μαντέλη. Ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει την αυτοκριτική του για όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι σύμφυτα με την άσκηση της εξουσίας, δηλαδή δεν υπάρχει εξουσία που να μην φθείρει και σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει εξουσία που να μην διαφθείρει. Αλλά παρόλα αυτά θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πια ξεπεράσει τέτοιου τύπου φαινόμενα, δηλαδή το παρελθόν που είναι συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν κάνει συγκεκριμένες πράξεις, έχει πια ξεπεραστεί από το κόμμα σας? Γνωρίζετε ότι οι ποινικές ευθύνες είναι του ατόμου και επομένως θέλω να σας πω ότι όποιος έχει βάλει το δάχτυλο στο μέλι, και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους τους πολιτικούς προερχόμενους από όλα τα κόμματα, αλλά όχι μόνο τους πολιτικούς φυσικά, αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου. Εμείς έχουμε κάνει μια πολύ γενναία αυτοκριτική, έχουμε ολοκληρώσει ένα κύκλο πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τα ζητήματα που αφορούσαν το παρελθόν και προχωράμε μπροστά με όρους πολιτικούς, αξιακούς, ιδεολογικούς. Σας επαναλαμβάνω όμως ότι όλοι όσοι έκαναν πράγματα που προσβάλλουν την δικαιοσύνη ακολουθούν τον δρόμο τον οποίο ακολούθησε και ο κύριος Μαντέλης. Σε αυτό δεν μπορεί να υπάρχει πια σπέκουλα γύρω από τα κόμματα και γύρω από το πώς προχωράνε τα κόμματα αυτά. Αυτό ήταν μια συζήτηση του παρελθόντος, ξέρετε, η οποία στήχησε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα στον ελληνικό λαό και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να ξαναμπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα ποινικοποιήσουμε την συζήτηση. Όποιος έχει ευθύνες παρόλα αυτά θα κάθεται στο εδόλιο και η δικαιοσύνη θα αποφασίζει. Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, ήταν σαφέστατη η απάντησή σας. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ.